Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 12. Μέχρι τις 11.30 περίπου, βεβαίως με την μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου του φιλικού παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Nottingham Forest. Και στο τελευταίο μισάωρο Fight Club, κάπως έτσι θα πάει η δουλειά σήμερα. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 τα τηλέφωνα για μετά τις 12. Οι τρόποι επικοινωνίας με το σταθμό και την εκπομπή είναι οι εξής. Από το κινητό σας τηλέφωνο γράφετε super, αφήνετε ένα διάστημα το μήνυμά σας και αποστέλλει στο 19619. 0,31 το ευρώ η χρέωση του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου. Ιντερνετικά μπαίνετε στο sportfm.gr, πηγαίνετε πάνω-πάνω στο κεντρική σελίδα και κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Θα ανοίξει ο media player μαζί του μια φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr τα email σας, οποτεδήποτε θέλετε. fightclub2.0 στο Facebook για την επίσημη σελίδα της εκπομπής για να την ακολουθήσετε. Και το ίδιο ακριβώς πράγμα μπορείτε να γράψετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, στην περίπτωση που επιθυμείτε να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Γιάννης Τσαούσης είναι στο μικρόφωνο. Τελευταίο ημίωρο θα είναι και ο Κώστας Βαϊμάκης μαζί μας τηλεφωνικά. Λοιπόν, και πριν πάμε στα στοιχηματικά, γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, να σας πω ότι μόλις ξεκίνησε μια πράσινη εκστρατεία για την ανακύκλωση συσκευών θερμαινόμενου καπνού, συσκευών ατμίσματος και συσκευών ηλεκτρονικών τσιγάρων, με μήνυμα ανακύκλωσέ το, δεν θα γίνει καπνός. Μέσω αυτής θα έχετε τη δυνατότητα να απαλλαγείτε από τις παλιές σας συσκευές μέσα από τους ειδικούς κάδους που θα βρείτε στα καταστήματα Νομπάκο σε όλη την Ελλάδα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εκτιμάτε ότι από την ανακύκλωση όλων των συσκευών που κυκλοφορούν στην αγορά μπορούμε να εξοικονομήσουμε λίθιο αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και σημαντικές ποσότητες άλλων μετάλλων όπως κοβάλτιο, μαγκάνιο, νικέλιο και χαλκό, τα οποία χρησιμοποιούνται από την αρχή σε νέες μπαταρίες με τον ίδιο χρόνο ζωής. Ανακυκλώστε λοιπόν τις συσκευές σας έτσι ώστε να βγείτε κερδισμένοι τόσο εσείς όσο και το περιβάλλον. Λοιπόν, και αφού θυμίσω βέβαια την είδηση που ακούσατε πρώτη εδώ από τον Sport FM, την ανανέωση δηλαδή της συνεργασίας του Βασίλη Σπανούλη με την ΚΑΕ Ολυμπιακός για έναν ακόμα χρόνο, πάμε να δούμε τι γίνεται στο κουπόνι που γίνεται του Κουτρούλιο. Γάμος, χάμος. Καταρχάς να πούμε τα τελικά των 8. Γκρόνιγκεν Έμεν 2-2, Κλάλσβικ Βίλνιους Ρίτεραϊ 0-0, Βαστέρας Γιόνσεπινγκ 2-2, Χέρακλες Εξέλσιορ 0-2, Χβιντόβρε Φρέμ 2-0, Ζούντε Βάρεγγε Μοστάνδη 1-1, Ιβερτόν Γκρενόμπλ 2-3, Σαμπουρτάλο Σερίφτη Ρασπόλ 1-3 και Εξτρεμαδούρα Ρέντινγκ 0-1. Αυτά έχουν τελειώσει. Και τώρα ό,τι ακούτε από εδώ και κάτω είναι σε εξέλιξη. Μπόρμουθ Wimbledon 2-2, Τσόρλι Πρέστον 0-1, Βαλέτα Ντουντελάνζ 1-1, Τορσάβνελ Σίνκι 2-1, Δυναμό Δρέσδης Παρί Σεν Ζερμέν 0-4, Τσέστερ Καρλάιλ 0-0, Ολυμπιακός Νότιχαμ 3-0, Μπόρχαμ Γουντ QPR 1-1, Τορκή Πλήμουθ 2-1, το Φάρσλεϊ Σέλτικ Ρόδεραμ έχει αναβληθεί, οπότε σβήστε το όσοι το έχετε παίξει. Τιτογκράτ Τσέσκα Σόφια 0-0, Στενχάουζ Μιουρνταντή United 0-0, Τέλφορντ United Σόλιχαλ Μουρ 0-1, Βέστον Έξετερ 0-1, Χάρογκετ Γκισέλη 0-0, Νορθάμπτον Σέφλι Wednesday 0-2, Σκάνθρωπ Λέστερ 0-1, Βέλστον Κόλτσεστερ 0-1, Βίτον Άλμπιον Κρού 0-1, Μπαρνέτ Κρίσταλ Πάλας 2-2, Μπέρτον Σέφλι United 1-1, Ντάρτφορντ Τζίλιγχαμ 1-2, Στίβεν Έιτς Πιτέρμπορο 1-0, Φίλντε Μπλάκπουλ 0-0, Ερυθρός Αστέρας Σουντούβα 2-0, Φερονικέλη Νιου Σέιντς 0-0, Αλόα Έλγκιν 0-1, Κάουντεμπιθ Χάρτς 0-2, Queen of South Annan Athletic 2-1, Queen's Park Partick Thistle 0-2, Livingston Air 1-0, Montrose St. Johnston 0-0, Greenock Morton Dumbarton 5-0, Brechin Ross County 0-1, Peterhead Inverness 0-0, Falkirk Stranraer 1-0, Bedford Kettering 1-0, Tonbridge Angels Sutton United 1-1, Bath City Bristol Rovers 0-1, Brackley Milton Keynes Dons 1-3 και Kerson Crew 0-2, ενώ τώρα που να είναι ξεκινάει, δεν έχει ξεκινήσει ήδη και το παιχνίδι της Porto με τη Fulham. Τώρα
στο μπασκετικό κουπόνι. 6 παιχνίδια έγιναν σήμερα, όλα τελικά να τα υπενθυμίσουμε. Τσεχία, Φινλανδία 105-79, Εσθονία, Αρμενία 99-41, Κόσοβο, Γεωργία 52-86, Λευκορωσία, Ιρλανδία 81-59, Ουγγαρία, Ρωσία 55-90 και Βόρεια Μακεδονία, Λουξεμβούργο 93-64. Μόλις τώρα ξεκίνησαν τα Πορτογαλία, Σλοβακία, Ρουμανία, Αλβανία και Σουηδία, Ολλανδία. Λοιπόν, νομίζω τα είπαμε αυτά και ολοκληρώσαμε έτσι το κουπονάκι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μου τώρα στα νέα της ημέρας έχουμε διάφορα άλλα πράγματα, θα τα συζητήσουμε αυτά με τον Κώστα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αυτό στο οποίο προλαβαίνουμε να αναφερθούμε τώρα πριν πάμε στον Γιώργο Καραϊσκάκης για το δεύτερο ημίχρονο, έτσι περισσότερο για ιστορικούς λόγους, είναι ότι σήμερα είναι η επέτειος ενός μυθικού παιχνιδιού του τελικού του Μουντιάλ του 1950, Ουρουγουάη-Βραζιλία, στο Μαρακανά, στο νεόκτιστο τότε Μαρακανά, που έχει μείνει γνωστό στην ιστορία ως Μαρακανάσο, αυτός ο τελικός, ή η αγωνία του Μαρακανά, για να το πούμε και διαφορετικά. Λοιπόν, μία περίεργη ιστορία το Μουντιάλ αυτό, όπου τέλος πάντων δύο ομάδες πηγαίνουν στον τελικό, η Βραζιλία δηλαδή και η Ουρουγουάη συγκεκριμένα από όμιλο, ουσιαστικά αφήσει μια πολύ μπλεγμένη ιστορία, και φτάνουν στον τελικό, και αυτό έγινε για πρώτη και τελευταία φορά νομίζω σε Μουντιάλ, με τη Βραζιλία να κερδίζει το παγκόσμιο κύπελο ακόμη και με ισοπαλία. Δηλαδή, αν τελείωνε 0-0 το παιχνίδι, το είχε πάρει το Μουντιάλ η Βραζιλία. Ουρουγουάη ήθελε μόνο νίκη. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, Βραζιλία-Ουρουγουάη, με τη Βραζιλία να πηγαίνει για δύο αποτελέσματα στο Μαρακανά, ήταν έτοιμη και κλειδωμένη η συζήτηση. Και θα ήταν βεβαίως, θυμίζω, το πρώτο Μουντιάλ για την Βραζιλία. Λοιπόν, αυτή η ιστορία κατέληξε σε εθνικό δράμα. Η Βραζιλία προηγήθηκε, αλλά μετά ο Σκιαφίνο ισοφάρισε και ο Άλσιντε Τζίτζι έκανε το 1-2. Και τέλος πάντων, η ιστορία αυτή είναι και η απαρχή της ψύχωσης, αν θέλετε, της θρησκευτικής έκτοτε προσήλωσης των Βραζιλιάνων με το ποδόσφαιρο. Μια πληγή που στην πραγματικότητα ακόμα δεν έχει κλείσει μέχρι σήμερα και που μπροστά της η επτάρα από τη Γερμανία είναι ένα μικρό κωμικό πράγμα. Αυτό που συνέβη το 50 στη Βραζιλία στιγμάτισε τη χώρα πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε αναφερθεί εκτενέστερα σε παλιότερες εκπομπές, έτσι μια μικρή αναφορά κάνουμε τώρα εδώ. Και σιγά σιγά νομίζω πρέπει να πάμε στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Βλέπω και Μαντί Καμαρά. Κώστα Βαϊμάκη, ακόμα και αν ήσουν στην άλλη άκρη του κόσμου σήμερα, ναι. Θα έπρεπε να μιλήσουμε. Αν ήμουν στην άκρη του κόσμου θα με έβγαζε ο Μαρκόνης. Σωστό. Έτσι. Σωστό, γιατί τι έχει άλλο στον κύριο Μαρκόνης να μην σε βγάλει. Δηλαδή. Έλα, δεν χολέρα έχει. Κατάλαβα δηλαδή. Ναι. Διότι σήμερα, Κώστα, φίλες και φίλοι, ξημέρωσε το 2008 από ό,τι φαίνεται. Ναι. 2009. Ναι. Αλλά δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Μεγάλη χαρά. Ανατριχύλα σχεδόν. Ναι. Στο άκουσμα της είδησης ότι Λαμία και Λουκάς Βίντρα, ναι, είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι αγκαλιασμένοι, θα έλεγα. Ναι. Ναι. Γιατί τι τους βλέπεις στη Λαμία, ξηραφένια έντρες τους βλέπουν στη Λαμία. Έτσι. Ο 38χρονος, ο Τίμιος, ο Βιονικός, ο Λουκάς ο Βίντρα. Βεβαίως. 38 μισό για να είμαστε ακριβείς. 38. 38. Μισός χρόνος υπέρ του Λουκά. Πάντα. Πάντα. Γιατί δεν ξεκινάς από τα πραγματικά σοβαρά πράγματα της επικαιρότητας. Τι εννοείς, διότι δεν είναι σοβαρά. Από τα πραγματικά σοβαρά πράγματα της επικαιρότητας, τα πραγματικά σοβαρά πράγματα τα οποία συνοδεύονται από τη φωνή που λέει «Πάρτε το». Όχι. Τι όχι. Αφήστε τα αυτά. Όταν τα λέγαμε εμείς κάποιοι πριν από ένα μήνα, κάποιοι χλεβάζατε. Και σήμερα βγήκε πρόταση 60 εκατομμύρια. Όχι, μα είσαι και εσύ τώρα δηλαδή. Όχι, δεν είμαι και εγώ. Σαν τους clickbaiters. Όχι, δεν καθόλου. Είσαι και εσύ radio baiter. Όχι, δεν υπάρχει καμία πρόταση. Βεβαίως και υπάρχει. Καμία πρόταση. Βεβαίως και υπάρχει. Προτίθεται να υπάρξει πρόταση.
λέει το ρεπορτάζ. Ναι, θα υπάρξει πρόταση. Υπήρξε. Θα υπάρξει. Καταρχάς, κλείσε το ραδιόφωνο σου, φίλε, και θα πρέπει να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Για να ξεκινήσουμε από κάπου, γιατί ακούω μια ηχό από πίσω. Δεν έχω ραδιόφωνο, είμαι στο μπαλκόνι. Δεν έχει ραδιόφωνο. Όχι. Ωραία. Ξέρω, είναι ένα γείτονα. Όχι. Ναι, σωστό. Είναι το δημοσιογραφικό σου βάθος, Κώστα, πιστεύω εγώ. Πιθανότατα, ναι. Είναι η λαχτάρα της ψυχής μου να πάτε τον μπέιλ. Όχι. Δηλαδή αυτό που ακούς είναι ο χτύπος της καρδιάς μου που κάνει αντίλαλο. Κατάλαβες. Και ξέρεις γιατί είναι μούφα όλη αυτή η ιστορία. Και εσύ τώρα. Άκου να σου πω, ρε. Δεν το πιστέψεις γι' αυτό. Όχι, δεν θέλω να το πιστέψω. Κοίταξε. Όλη αυτή η κουβέντα θα ήταν πάρα πολύ ωραία αν μου έλεγες ότι, κοίταξε ρε εσύ, είδες τι βγήκε σήμερα. Ναι. Βγήκε, ας πούμε, ο Guardian ή η North London Echo, να είμαστε ακόμη πιο καλοί, ή η Tottenham News και είπε ότι η Tottenham έκανε πρόταση. Αλλά βγαίνει η μάρκα, βγαίνει η μάρκα και λέει ότι η Tottenham προτίθεται να κάνει πρόταση και τους πιστεύουμε. Τον θέλετε πολύ, πολύ, όχι. Πάρα πολύ τον θέλετε. Όχι. Πιο πολύ και από ότι η Μπαρσελόνα τον Νεϊμάρ. Ναι. Πάρτε τον. Όχι λοιπόν. Κοίτα, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στην ιστορία. Τι, ότι πρέπει να πάρει τα μισά λεφτά για να έρθει. Ότι ρε παιδί μου, είπανε... Έτσι λέει η μάρκα, δεν το λέμε εμείς. Ναι. Είπανε από την Tottenham και τα λοιπά, ναι, διαφερόμαστε και τα λοιπά, αυτά, 60 εκατομμύρια, ωραία και τα λοιπά. Λέει, θυμίστε μας πόσα παίρνει. Λέει, 600 χιλιάρικα. Λέει 600 χιλιάρικα το μήνα, εντάξει, καλά είναι. Okay. Όχι, δεν καταλάβατε, είναι 600 τη βδομάδα. Καταλάβεις τι γίνεται. Και αρχίζουμε να κάνουμε πόσα είναι την ώρα, πόσα είναι το λεπτό, πόσα είναι το λεπτό, εντάξει, δεν γίνεται. Όχι, αυτά ήταν τα λεφτά που του δίνανε οι Κινέζοι. Αλλά ξέρεις, τα 600 χιλιάρικα τη βδομάδα για την τότερα είναι λίγο βαρύ. Τώρα, θα καταλάβουμε εδώ πέρα και όταν ένα άνθρωπο θέλει να παίξει. Ή θέλει να ράξει. Να. Δηλαδή, επειδή είχε κάνει την κουβέντα πριν από λίγο καιρό ότι δώστε μου 50 εκατομμύρια να φύγω, αλλιώς θα κάθομαι να παίξω γκολφ. Ήρθε τη στιγμή να δούμε αν θέλει να παίξει γκολφ ή θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Να. Να σου πω, Κουτίνιο, Ντεμπελέ και 40 εκατομμύρια πώς σου φαίνονται. Κοίτα, αν προσθέσουμε τα λεφτά που στήχησαν αυτοί οι δύο παίχτες για να πάνε στην Βαρκελώνα. Ναι. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ναι. Βέβαια φτάνουν τις απαιτήσεις του και Λαϊφή, αλλά αυτή είναι μια τελείως θεωρητική κουβέντα. Ναι. Δηλαδή αυτή μαζί με τα 40 προφανώς είναι μια πρόταση που βέβαια και αυτή η πρόταση επίσης δεν είναι επιβεβαιωμένη, έτσι από ρεπορτάζ είναι. Ναι ρε παιδί μου, και επίσης τώρα ξέρεις, τους αγόρασε πέρυσι η Μπαρσελόνα για αυτά τα λεφτά, δεν σημαίνει ότι αυτά είναι η τιμή τους. Σωστά. Πολύ σωστά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τα μπόνους από εδώ, από εκεί και τα λοιπά, ναι, μπορείς να πεις ότι αυτά τα χρήματα, δηλαδή τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τους δύο, συν τα 40 που δίνουν, ότι είναι περίπου 300, δηλαδή περίπου όσα ζητάει ο Κελαϊφή. Ναι. Το θέμα είναι ότι εγώ διάβασα αυτό το ρεπορτάζ ότι η Μπαρσελόνα έκανε αυτή την πρόταση, ναι. Στα μισά μέρη που το διάβασα, και στα άλλα μισά που το διάβασα, έλεγε ότι η Μπαρσελόνα έκανε αυτή την πρόταση και ο Κελαϊφή γέλασε. Ναι. Γιατί δεν θέλει Κουτίνιους και Ντεμπελέδες. Θέλει λεφτά. Θέλει λεφτά. Και τι συμπέρασμα βγάζουμε από αυτό, Κώστα? Ότι είναι χιουμορίστας. Γιατί ξαφνικά ο Κελαϊφή θέλει λεφτά. Ένα αυτό, ναι. Δεν είναι χιουμορίστας. Σίγουρα είναι χιουμορίστας. Εντάξει. Και σίγουρα ότι όλα αυτά τα λεφτά είναι λίγο γουγουρούκο, Δηλαδή σου λέει τώρα, γιατί αλλιώς θα σου έλεγε, βέβαια, εννοείται παιδιά, τους θέλω γιατί 250 εκατομμύρια θα τους πουλήσω κι εγώ. Μπορείς να τους πουλήσεις. Λες ρε παιδί μου, ότι λέει, θα μπορούσα να πει ναι, γιατί όντως μπράβο σας, έχετε δίκιο, μου δίνετε 300 εκατομμύρια. Δεν μου τα δίνετε κασέρι. Μπορείς να δεις τώρα ποια είναι η πονηριά της υπόθεσης όμως. Ότι η Μπαρσελόνα μπορεί να τους αγόρασε όσο τους αγόρασε, αλλά δεν πρόκειται να τους πουλήσει αλλού. Βέβαια. Δηλαδή σου λέει η Μπαρσελόνα, εγώ αυτή τη στιγμή στους δίνω η πρόταση που φέρεται να έχει κάνει η Μπαρσελόνα είναι με αυτά τα λεφτά, δηλαδή με τα λεφτά περίπου που τους πήρε πέρυσι. Ναι. Αλλά αν πάει να πουλήσει το Κουτίνιο τώρα τον Μπελέ, θα πάρει το 70% των χρημάτων που έδωσε στην καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή την Μπελέ υπάρχει να πουληθεί 105. Όχι, λέω εγώ. Με την καμία. Ο Κουτίνο υπάρχει να πουληθεί 130. Όχι. Αυτό λέω. Ας πούμε η άλλη πρόταση που διαβάσαμε δανεισμού από την Λίβερπουλ για τον Κουτίνιο, αν έχει βάση πραγματική, πραγματικότητας, είναι διετής δανεισμός και υποχρεωτική αγορά στα 90 εκατομμύρια. Ναι. Καμία σχέση με 130. Απολύτως. Αυτό θα πάρει σε ένα βάθος χρόνου όποτε. Απολύτως καμία. Οπότε σου λέει η Μπαρσελόνα, τι κάνουμε, τους πακετάρουμε και τους στέλνουμε
με την τιμή περίπου που τους πήραμε πέρυσι, συν 40 εκατομμύρια, για να λίγο να κολομπαρέψουμε την κατάσταση ότι να σας δίνουμε κάτι κοντά στα 300. Ναι. Πονηριά είναι και αυτό λίγο. Ξέρεις, τώρα είναι μας φάση της πονηριάς. Έτσι είναι. Πονηριά. Πας και τα βρούμε κάπου, γιατί δεν τη βλέπω τη δουλειά. Ναι. Επίσης, δεν το είδα ομολογώ, ότι ο κουμπαράς της καρδιάς μας ανάλαβε την ΚΑΠΑ 19 της Μπαρτσελώνα. Μπράβο. Το κυλικείο, φαντάζομαι, της ΚΑΠΑ 19 της Μπαρτσελώνα. Κοίτα, υπήρχε μια σκέψη του να το κάνω προπονητή τερματοφυλάκων, αλλά το σχέθηκαν πιο όρημα μετά. Ναι. Σου λέει, άστο να πας το διάολο. Δεν είμαστε να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Επειδή είπες ότι είσαι σε μπαλκόνι πριν και ναι, θα έλεγα ότι αρέθησες τη φαντασία κάποιων ακροατών, ρωτάνε αν το μπαλκόνι αυτό βρίσκεται στο Νέο Ηράκλειο κάποιοι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Όχι. Είναι στο μαρτυρικό Γκίζι. Μάλιστα. Που Γκίζι θα είναι, ό,τι και προσπάθεια για να κάνω να το πούμε Γκίζι. Μέχρι και ταμπέλες βάλαμε Γκίζι, μπας και αλλάξει. Όταν έχει κάτι κλειδώσει τόσα χρόνια την Γκίζι. Τέλος. Έγινε στραβά η αρχεία κάποτε. Ναι. Και κλείδωσε. Έτσι. Τι να κάνουμε. Ένας φίλος λέει: έχω διαρκεία στη Λαμία και τώρα που παίρνει βίντεο θα σταματήσω να παρκάρω γύρω-γύρω από το γήπεδο για προφανείς λόγους. Εγώ δεν τους καταλαβαίνω τους λόγους, λυπάμαι. Ναι. Εγώ δεν τους καταλαβαίνω. Καθόλου. Λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι για το φίλο καταρχάς. Ναι. Δεν σέβεται. Μεγάλη αλήθεια είναι αδύνατο να ρίξουμε τριμμένο τυρί για μακαρόνια από σακουλάκι σε πιάτο χωρίς να μας πέσει έστω και λίγο έξω. Τεράστια αλήθεια. Λέω Δημοκρατία της Βαϊμάκης και νομίζω ότι. Τεράστια αλήθεια. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Και σε μπανιέρα δηλαδή να έχουμε τα μακαρόνια, ναι, κάτι θα πέσει απ' έξω. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όντως. Επίσης, μας ενημερώνει ο Επτά Σαμπά ότι Γκότζο στηρίζει μετακίνηση Μπέλη στην Τότεναμ. Βέβαια, αναρωτήθηκε τι να κάνει στην Τότεναμ αυτή παικτάρα. Έτσι, το αναφέρω. Να τον ακούτε, ναι. Ναι. Τον ακούτε. Σε πάρτι τύφλα έκανα κάτι με Νέτο και το ίδιο βράδυ μαθαίνω ότι φίλοι τύφλα κι αυτή με γουστάρει, αλλά με είδε με την άλλη. Στέλνω σε αυτή που γουστάρει. Δεν με χαλάει. Έχουν ανέβει μετοχές σου τώρα που έκανες, ναι, με την άλλη. Ναι. Θέλω να πω για καλό είναι αυτό. Ναι, δεν είναι τώρα θα πάει με την άλλη και πιθανό να χάσουν και τις δύο. Χάσει και τις δύο, ε. Ή να κερδίσει και τις δύο, ναι. Ή να κερδίσει και τις δύο, ναι. Γιατί όχι, βάζω να το πήγε ψηλά. Ναι. Γιατί όχι. Να σου πω, διάβασα τώρα κάπου, επιβεβαιώθηκε την τελέχη της Γιουβεντούς. Δεν το είδα ως επιβεβαιωμένο. Το είδα στο Instagram από κάποιο έγκυρο από αυτά που. Επιτέλου, να ξεγκαστρωθούμε. Ναι. Και έγραψε official και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν έχει βγει ακόμα στα ελληνικά μου. Αλλά σου δίνω μια παγκόσμια πρώτη. Μια πανελλήνια πρώτη επασχέπτωση. Ναι, 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 Κώστα. Ναι, Κώστα, σε ευχαριστώ. Καιρός ήταν να τελειώσει αυτό το πράγμα. Σκέψεις πώς θα τον βλέπουν το τελέχτρες οι γέροντες της Ιουβέντους. Τι είναι, ίσως τον τύπο που ήρθε να τους πάρει τα λεφτά. Όχι μόνο αυτό, ρε παιδί μου τώρα. Είσαι, ξέρω εγώ, είναι εκεί πέρα ο Μπονούτσι, είναι ο Κελίνη, είναι, ξέρω, υπάρχει ακόμα ο Μπαρτζάλι, δεν ξέρω. Νομίζω υπάρχει, ναι. Που όλοι αυτοί μαζί, ξέρω εγώ, φτάνουν 150 χρόνια ζωής και ξαφνικά θα σκάσει 19 χρονός. Α, καλά έχει να φάει καψώνει πολύ. Με συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων, ναι, ναι, ας πούμε, και τη στάμπα του Next Best Thing και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και θα σκάσει μέσα στους γέροντες, τους κολοπετσωμένους γέροντες, ας πούμε. Δηλαδή, λίγο τον λυπάμαι στις πρώτες του μέρες. Σωστά. Και δεν ξέρει κιόλας, γιατί σου είπα, οι Ολλανδοί έχουν και μια ιδέα για τον εαυτό τους, ξέρεις, ένα κλικ ανώτερη, ας πούμε, από τους υπόλοιπους για κάποιο λόγο. Και μετά από όλη αυτή την ιστορία, ναι, νομίζω ότι θα σκάσει με αρκετή αλαζονία εκεί πέρα και θα έχουμε θεματάκια. Θα έχει θεματάκια. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι. Κάθε ποδοσφαιριστής νομίζω ότι ατσαλώνεται μέσα σε αυτά. Ναι. Δεν ξέρεις. Μπορεί να μπει έτσι, μπορεί να ξέρεις ξαφνικά, ας πούμε, να περάσει, ας πούμε, όλο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο στον πάγκο. Δεν είναι άσχημα αυτά. Mm. Χτίζει χαρακτήρα με κάτι τέτοια. Είναι η αλήθεια. Να σου πω τώρα, μια που είμαστε Ιταλία μεριά, αυτό που διάβαζα χθες, που θέλει να πάρει Ρώμα τον Ιγκουάιν. Ναι, και να δώσει και πεβραχιόνιο. Αυτό τι κουλαμάρα είναι, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή έχεις 250 χρόνια τον Τότι και τον Τερόση. Ναι. Ως αρχηγούς, δηλαδή αυτά Ρωμαίοι από Κούνια, Γενοφάς και αυτά και τα λοιπά. Και ξαφνικά θες να θες το πουθενά. Γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τη Ρώμα πουθενά είναι, δεν λέω, μιλάω παικτικά. Ναι. Και για το δελεάσι να του φορέσει και το περιβραχιόνιο, ας πούμε, δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Είναι. Μεγάλη ντροπή, ναι, ρε. Εννοείται. Και φέρνει τώρα τον Ιγκουάιν στα ποδοσφαιρικά του στερνά. Δεν είναι ότι τον φέρνει, ας πούμε, και στα ντουζένια του. Ναι. Ιγκουάιν είναι 32-33, κάπου εκεί. Ναι, 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 δεν, ναι, είναι τώρα, ναι, ότι παίρνω και να τον έχω και αρχηγό για πολλά χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, βέβαια.
Μου φαίνεται τρομερά αστείο, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα να γίνεται από μια ομάδα σαν τη Ρώμα, η οποία έχει δείξει ότι ξέρει να τιμάει τους. Άσχετα τι έγινε ο Ντερόση στο τέλος, εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που έγινε. Δεν είναι υποχρεωμένη μια ομάδα να παντρεύεται ένα παίχτη. Ο οποίος Ντερόση, by the way, μόλις συμφώνησε με Boca Juniors, να πούμε. Αφού είπε ότι σταματάει. Όχι. Α, καλά. Όχι. Α, καλά. Θα πάει Boca Juniors, περιμένει, ο Ντερόση περιμένει να τον πάρουν πόστο στην Εθνική Ιταλίας. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Οπότε θα πάει λίγο Μπόκα για να κρατηθεί ζεστός. Ναι. Όχι, γιατί γουστάρει Μπόκα πολύ και το γουστάρουν. Είναι πολύ ωραία εμπειρία, αρέσει. Πολύ ωραίο θα είναι σίγουρα. Απλά εγώ διάβαζα πριν από λίγες μέρες που λέγεται ότι θα είναι. Ναι, γιατί δεν τα είχαν βρει. Ίσως δεν βγήκε αυτό που λέγαμε το επόμενο. Με ένα επόμενο κάτι να συνεχίσει, ίσως λίγο στο MLS που λέγαμε και τέτοιο. Ναι. Λίγο κουραστικό γι' αυτό όμως τώρα. Έχει τραβήξει αυτή η ιστορία, έχει λίγο κουράσει. Θέλω να σου πω τι έγραψε η Γιούβε στα social. Για πέ. We're all delighted to see you. Αχα, καλό, We're all delighted to see you. Ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Τα κάνουν αυτά οι ομάδες. Ναι. Τα κάνουν αυτά. Παιδιά, Παντιλίμων λεγόταν ο goalkeeper της Νότιχαμ. Παντιλίμων. Αυτό που φαντάζεστε. Ναι. Παντελίμωνας, Ελλάδα, Ρουμανία, Σερβία, Ορθοδοξία. Ναι, εντάξει. Βέβαια. Νομίζω ότι το καταλάβατε. Το καταλάβατε. Τέλος πάντων. Το fan club Ματίνα Παπαδέα Τελ Αβίβ λέει ότι τριμμένο πεκορίνο καλύτερο από παρμεζάνα. Πρόταση. Οκ. Okay. Γούστα είναι αυτά. Ναι, γούστα, γούστα είναι αυτά. Όντως. Αλλά Κώστα μου, ναι, πρέπει να σου πω, ναι, αν αυτό κάνω ένα θέμα που σηκώνει μεγαλύτερη συζήτηση, ναι, έχουμε κακά μαντάτα για τους influencers. Πρέπει να σου πω. Τι εννοείς? Πολύ άσχημα μαντάτα. Δεν μου χαλάσει το βράδυ τώρα. Όχι, θες να τα αφήσω για αύριο να μην σου χαλάσω το βράδυ να το πούμε αύριο. Όχι, πρέπει, μετά με ξάναψες τώρα. Με έχεις κάνει Νίκο από τον Ηράκλειο τώρα. Τι θες να κάνω? Όχι, όχι, όχι τώρα. Όχι, εντάξει, οκ. Okay. Άστο λοιπόν, ας τον συζητήσουμε αύριο γιατί είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα και έχω και στοιχεία να σου παραθέσω. Κεντρικό. Είναι κεντρικό θέμα, ναι. Κεντρικό, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω ότι γιατί ένας άνθρωπος ζητάει τη βοήθειά σου, ναι, και δεν προλάβαμε χθες. Ναι. Και πρέπει να δώσεις τη βοήθειά σου τώρα από εκεί που είσαι. Θα την έχει. Γιατί το μήνυμα ξεκινάει. Θέλω τη βοήθεια του μεγάλου γκουρού του έρωτα. Ναι. Η κοπέλα μου αποφάσισε προμερικών ημερών να δώσει τέλος μετά από 6 χρόνια. Μάλιστα. Να τερματίσει μια σχέση με τη δικαιολογία της ρουτίνας και ό,τι έχει να κάνει με αυτήν. Όμως το χρονικό σημείο και η στάση της με έχουν φέρει σε μεγάλες σκέψεις. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι έχουμε πάνω από 10 χρόνια διαφορά ηλικίας. 35 εγώ, 24 εκείνη. Ναι. Άρα είναι μαζί από... από το 18 της. Μπράβο, 18 με 29. Ναι. Αυτό που με προβληματίζει είναι το πόσο απότομη έγινε ξαφνικά και ενώ όταν πήγαμε για καφέ το Σάββατο και ήμασταν στα χωρίσματα. Το ότι θα γινόταν κάποια στιγμή αυτό ήταν αρκετά πιθανό από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, δηλαδή με το 29-18. Ναι. Δηλαδή, ήταν πιθανός και ο πρώτος της, πρώτη ενός σχέση ας πούμε. Ναι, πρώτη, εγώ δεύτερη δεν έχει να κάνει, ξέρεις, είναι η διαφορά ηλικίας τέτοια και η ηλικία στην οποία ξεκίνησε η συγκεκριμένη τη σχέση αυτή που είναι κάτι που, ξέρεις, θα ερχόταν κάποια στιγμή. Ναι. Εγώ λέω καλά, ξέρεις, που κράτησε και 6 χρόνια τώρα. Πιθανότατα ναι, για να γίνει αυτό το πράγμα έτσι απότομα, κάποιος της φύτεψε κάτι, κάπου έγινε μια συζήτηση. Ο Άγγελος Πανιολέ, θέλω να σου πω ότι είναι κάθετος, βρήκε άλλον. Είναι μια πιθανότητα. Είναι ξεκάθαρο στο θέμα. Είναι μια πιθανότητα για αυτό το πράγμα. Και πιθανότητα, λέω εγώ, πρέπει να είναι για καμιά υπαλληλάρα του ΠΟΚ αυτός που βρήκε. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Εγώ λέω ότι είναι υπαλληλάρα του ΠΟΚ. Ναι, ναι. Για να απαντήσω στον φίλο τον Άγγελο. Αλλά. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, σου λέω, η μικρή δεν ψάχνει για γαμπρό, ρε παιδιά. Τι μικρή, άμα έψαχνε για γαμπρό, θα καθόταν εκεί. Θα καθόταν εκεί, ναι. Στα 24, ψάχνει αυτά που τις λείπουν. Τώρα, προφανώς σου λέει, κάτσε, έφτασε 24, είχα μία σχέση μεγάλη. Όπα, μικρή είμαστε ακόμα, πάμε με λίγο. Με έναν άνθρωπο θα τη βγάλουμε, ας πούμε, ναι. Βλέπει και ενδεχομένως. Κάποιον και πιθανώς και μικρότερο, λέω εγώ. Εκτός αν έχει ντάντι ίσους. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Άλλα θέματα αυτά. Βλέπει και τις φίλες γύρω-γύρω που τις λιμπουρδίζουν. Α, μπράβο, ναι, το ξέχασα. Λέω, τι κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα. Είμαι σαν παντρεμένη από το 18 με έναν άνθρωπο. Και μένουμε και μαζί. Είναι δύσκολα αυτά. Είναι δύσκολα αυτά. Αλλά όχι, δεν είναι ηλικία που βαράνε βιολογικά ρολόγια κλπ. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Αλλά σε φάση τώρα και σε αρκετά διαφορετική φάση είναι η αλήθεια. Ναι. Να έχεις 11 χρόνια διαφορά. Τέτοια. Δηλαδή τώρα 35 με 24 θέλει προσπάθεια. Ναι, βέβαια. Θέλει προσπάθεια. Ακόμη και αν είστε 6 χρόνια μαζί, θέλει προσπάθεια τώρα. Πώς το κάνουμε? Ειδικά άμα είσαι 6 χρόνια μαζί, όχι ακόμα κι αν είσαι. Ειδικά αν είσαι τόσα χρόνια. Γιατί μπαίνει μετά και ρουτίνα και ξέρεις, μετά πράγματα που τα βλέπεις στην αρχή σαν χαριτωμένο λόγω διαφοράς ηλικίας αρχίζουν μετά και σου ενοχλούν. Ναι.
και από τη μία και από την άλλη μεριά. Ναι. 12 Ιουλίου 2013. Τσαούσης. Καταρχάς, παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι η τελευταία εκπομπή. Την άλλη Παρασκευή είναι η τελευταία εκπομπή. Τα έχουμε πει αυτά. 19 Ιουλίου είναι η τελευταία εκπομπή. Βίντεο YouTube στο 8ο λεπτό ακριβώς. 11 Ιουλίου 2019. Τσαούσης. Όχι, σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεν είναι η τελευταία μας εμφάνιση προκαλοκαιρινή. Υπάρχει άλλη μια εβδομάδα. 19 Ιουλίου το Fight Club σταματάει για τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Βίντεο YouTube ακριβώς το 24ο λεπτό. Μπορούμε να πούμε ότι το Fight Club κάνει κάθε 6 χρόνια έναν πλήρη κύκλο. Λέει ο Μίστης Ρέχτης και Χομπίστας και ιστερόγραφο. Λέει, τσαού, τα λεπτά που τα είπες δεν τα έβαλα έτσι για να ικανοποιήσω το OCD σου. Είναι όντως μια σατανική σύμπτωση ότι είναι ακριβώς. Μπορείτε να το ελέγξετε και μόνοι σας. Ρε Σατανά, είχες δει πότε είναι το προηγούμενο και υπολόγισε ακριβώς αυτό. Σε έχω ικανό να το κάνεις. Θα διαβάσω το μήνυμα. Τη γλίτωσε ο φίλος να φτιάξει Tinder και όλα θα πάνε καλά. Παιδιά, πληγωμένος τώρα ο άνθρωπος. Τώρα. Τι Tinder τώρα, για Tinder. Ο άνθρωπος τώρα, η ζωή του πήγε περίπατο τώρα, νιώθει. Και κατά τα άλλα, συμφωνώ, όχι μόνο βρήκε άλλον, είναι και καψούρα, σίγουρα βρήκε. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι λίγο πολύ... Βέβαια, το καλό για τον φίλο είναι ότι δεν του συνέβη αυτό, ας πούμε, ξέρεις, στα 40. Ναι, εντάξει, δεν του συνέβη και στα 30. 35, μια χαρά ηλικία. Έχεις μπροστά σου πολύ ψωμί. Καλά είναι. Είναι καλά, δεν λέω. Είναι μια χαρά. Θυμάσαι. Θυμάσαι. Κώστα μου, άλλοι άνθρωποι ήμασταν τότε. Κώστα μου. Θυμάσαι τότε. Γεμάτη όνειρα, Κώστα. Περπατάγαμε και πετάγαμε, Κώστα. Τότε. Έτσι. Σαν σερβιέτες με φτερά, Γιάννη μου. Έτσι. Περπατάγαμε και πετάγαμε. Είχαμε τον κόσμο μπροστά μας. Γεμάτη όνειρα, Κώστα. Γεμάτη όνειρα για τη ζωή. Λοιπόν, άντε, αποχώνησε μας τώρα. Από τη λέει, από τη... Χάρης. Χάρης και Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε τον Πανούτσου και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε τον άλλο και όλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Πάει το κανονικό αύριο στις 10. Καλό βράδυ.